Με πολλά χαμόγελα ξεκινήσαμε την κουβέντα τη δικιά μας, την πίσω από τις κάμερες, και με χαμόγελο θα συνεχίσουμε. Αυτό που κάνετε εσείς, στα δικά μου τα μάτια, μοιάζει πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σημαντικό. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Είναι ο Χάλετ μαζί μας, είναι ο Ναΐμ μαζί μας. Ο καθένας έχει ένα διαφορετικό πόστο και ένα άλλο λόγο ύπαρξης σε αυτή τη ζωή. Αλλά με ένα πολύ ωραίο τρόπο και οι δύο, βοηθάτε ανθρώπους που για λόγους που οι ίδιοι δεν το θέλησαν, δύσκολους λόγους και δύσκολες αιτίες, έφτασαν στον τόπο μας και πρέπει να ξεκινήσουν τη ζωή τους από το μηδέν. Χάλετ, έχω ένα γιο που είναι 5 χρονών και ένα που είναι 9. Και σε συναντάνε, θα σου πούνε, εσύ τι δουλειά κάνεις, τι θα τους πεις? Ωραία. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μου που είσαστε εδώ. Θα τους πω, θα τους έλεγα ότι δουλεύω με τα παιδιά. Τι κάνεις με τα παιδιά? Τα γράφω στο σχολείο, τα πηγαίνω στο σχολείο την πρώτη μέρα. Βλέπω αν έχουν προκύψει κάποια προβλήματα αφού έχουν πάει στο σχολείο. Μπορεί να πάω εκεί πέρα να μιλήσω με τους δασκάλους, να φέρω τους γονείς των παιδιών, να μιλήσουν και οι ίδιοι με τους δάσκαλους, να δούνε αν αυτά τα παιδιά έχουν προοδεύσει στο σχολείο. Και γιατί πρέπει να κάνεις εσύ αυτή τη διαμεσολάβηση? Γιατί παιδιά μιλάμε? Ναι, μιλάμε για παιδιά όλων των βαθμίδων. Μιλάμε για παιδιά από παιδικό σταθμό μέχρι και το λύκειο. Παιδιά πρόσφυγες. Παιδιά πρόσφυγες. Προσφυγόπουλα. Προσφυγόπουλα. Που στην Κρήτη φιλοξενούμε από το 2017. Από το 2017. Στα πλαίσια ενός πολύ οργανωμένου πλαισίου, μάλλον. Ένα οργανωμένο πλαίσιο έχει αναπτυχθεί, έχει δημιουργηθεί, το οποίο είναι και πρότυπο και είναι παράδειγμα προς μίμηση από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Εσύ εκεί εργάζεσαι, αυτή είναι η οργανική σου θέση? Αυτή είναι η οργανική μου θέση. Ναι, είμαι υπεύθυνος στην εκπαίδευση των προσφύγων στο πρόγραμμα Εστία εδώ στην Κρήτη. Είμαι κοινωνικός ανθρωπολόγος. Και το πόστο μου είναι όλα αυτά που είπα πιο πριν. Αυτό είναι δουλειά, βρεση Χάλετ? Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι ότι σαν πρέπει να έχεις και να μην θες, αποκτά συναισθηματική εμπλοκή με την όλη διαδικασία. Όταν συνοδεύεις ένα παιδί, το πας στο σχολείο, έχεις το νου σου. Δεν έχεις απλά το νου σου, έχει μια διαδικασία όλο αυτό. Αλλά είσαι υπεύθυνος για αυτό το παιδάκι. Το μικρό ή το μεγάλο? Υπεύθυνος δεν θα το έλεγα, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν κυδεμόνα. Σωστά. Οπότε υπεύθυνος δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι υπεύθυνος για να μπορεί να υπάρχει μια ομαλή συμβίωση, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, με το σχολείο. Ναΐμ, εσύ όταν ήρθες εδώ στην Κρήτη, καταρχάς από πού μας έρχεσαι? Λοιπόν, εγώ είμαι Κούρδος από τη Συρία και σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε και βρισκόμαστε εδώ μαζί σας. Πρώτη φορά βρέθηκα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, λόγος εργασίας. Έψαχνα δουλειά. Ήταν από τα πρώτα χρόνια που είχα έρθει στην Ελλάδα. Τα πρώτα μου χρόνια ήταν στην Αθήνα. Δούλευα ως ράφτης. Και είχες έρθει πόσο χρονών στην Ελλάδα? Είχα έρθει μόλις 18. 18 χρονών. Ναι. Γιατί έφυγες από τον τόπο σου? Γιατί έφυγα από τον τόπο μου? Έφυγα από τον τόπο μου για πολλούς λόγους. Ένας από τους χειρότερους λόγους είναι ότι είμαι Κούρδος. Δεν είμαι Σύριος, Άραβας. Είμαι Κούρδος, αλλά γεννήθηκα στη Συρία, λόγος ότι δεν έχουμε πατρίδα και ένας λόγος που έφυγα είναι αυτό που γίνεται σήμερα στο βορειοανατολικό Συρίας, όπως αργότερα ίσως φεύγουν κι άλλοι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι θα έχουμε νέα κύματα προσφύγων. Γιατί ο πόλεμος αυτό κάνει. Βγάζει τον κόσμο από τα σπίτια του με πολύ βίαιο τρόπο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει αυτό. Με σεβασμό στους ανθρώπους αυτούς και στους ανθρώπους όλου του κόσμου. Φτάνεις λοιπόν στην Ελλάδα, 18 χρονών παιδί, και μετά έρχεσαι στην Κρήτη. Ναι. Για δουλειά. Ναι, για δουλειά. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, ναι. Είναι 9 χρόνια. Έχουν περάσει 9 χρόνια. Ουσιαστικά ανδρώθηκες
σε αυτή τη χώρα. Ήρθες παιδί και έγινες άντρας στην πορεία. Έτσι, έτσι ακριβώς έτσι. Πολύ σημαντικά χρόνια στη ζωή ενός ανθρώπου αυτά. Και τώρα εσύ τι δουλειά κάνεις, τι θα πω στους γιους μου? Τώρα εργάζομαι ως διερμηνέας στην Ανεπτυξιακή Ηρακλείου. Κάνω μετάφραση στους πρόσφυγες σε διάφορα θέματα. Αν είναι να κάνει με τα χαρτιά τους σε κάποια υπηρεσία, να πάνε για να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των πρόσφυγων και τους υπάλληλους της υπηρεσίας που πηγαίνουν. Είτε στα ιατρικά, να πάμε κάποια παιδάκια να κάνουν κάποια εμβόλια, να πάνε σε κάποια ιατρικά ραντεβού. Πάνω κάτω αυτή είναι η δουλειά μου. Τώρα που σας ακούω να μιλάτε, αρχίζω και σκέφτομαι πόσο μεγάλη είναι αυτή η βεντάλια. Φεύγει ένας άνθρωπος, πάει σε ένα τόπο. Ακόμα και οι δομές να υπάρχουν έτοιμες να τον υποδεχτούν, το σχολείο, το σπίτι, οι υπηρεσίες κτλ. Πώς θα επικοινωνήσει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή πόσο σημαντική είναι η γλώσσα? Αρρωσταίνει το παιδί σου, έχει λίγο πυρετό, δεν μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Πώς θα συνοηθείς με τον γιατρό, από το πόσα κιλά είναι, πόσο χρονών είναι, αν έχει κάποια αλλεργία, αν έχει κάποια άλλη πάθηση? Όλο αυτό που τα κιλά και την ηλικία θα τα δει ο γιατρός. Αν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, το ιστορικό. Το ιστορικό, πώς θα το μεταφέρεις? Εδώ έρχεστε εσείς ο καθένας από το πόστο του και κάνει αυτή τη δουλειά. Ναι, ο καθένας μας ξέρει τη δουλειά του, έχει ένα πρόγραμμα, ακολουθάει ένα πρόγραμμα. Είμαστε ομάδες. Ξεκινάει από κοινωνικός λειτουργός, από διερμηνέα, από επόπτης. Την πρώτη κίνηση του πρόσφυγα, όταν αντιμετωπίζει κάποιο τέτοιο θέμα, είναι ότι παίρνει τηλέφωνο στον διερμηνέα. Να. Για να φτάσει το πρόβλημα στον υπεύθυνο, στην υπεύθυνη υπεύθυνος που είναι της οικογένειας. Εσύ δουλεύεις με συγκεκριμένες οικογένειες, ας πούμε? Ναι, εγώ δουλεύω με συγκεκριμένες οικογένειες λόγω ότι μιλάω κούρδικα. Να. Και αράβικα. Δουλεύω με συγκεκριμένες οικογένειες όπου δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει κάποιος άλλος συνάδελφος που ξέρει αράβικα και δεν ξέρει κούρδικα. Σωστά. Δένεσαι με αυτούς τους ανθρώπους? Η αλήθεια είναι εκεί είναι η δυσκολία μας. Διότι αυτό που περνάνε τώρα αυτοί οι άνθρωποι, κάποια στιγμή τα περάσαμε κι εμείς. Βρέθηκαμε. Ναι, γιατί μπορεί να είσαι μακριά, αλλά είναι στον τόπο σου αυτά. Να μην ξέρουμε ελληνικά. Να μην ξέρουμε τι θα κάνουμε, πού θα πάμε. Και θυμάσαι αυτά που έχεις ζήσει και θέλεις να τον βοηθήσεις, αλλά ο ρόλος σου σου λέει μέχρι εδώ. Είσαι εργαζόμενος και δεν πρέπει να περάσεις τα όρια σου. Οπότε το καταπίνεις και το βοηθάς μέσα, με έναν άλλο τρόπο. Μέσα στη δουλειά σου. Και είναι, νομίζω ότι και οι ίδιοι μας καταλαβαίνουν και το ότι τους αφήνουμε λίγο σε κάποια σημεία να κάνουν κάποια πράγματα μόνα τους είναι ένα βήμα για να προσπαθήσουν να ενταχθούν και αυτοί στη κοινωνία. Και να μάθουν, στα για τους. Να σταθούν στα πόδια τους. Γιατί άμα τους τα έχουμε όλα έτοιμα, θα είναι δύσκολο μετά όταν δεν θα έχουν κάποιο πρόγραμμα για να επιβιώσουν και να συνεχίσουν. Χάλετε τα παιδιά. Εσύ που έρχεσαι σε επαφή με τα παιδιά. Πώς αντιμετωπίζουν αυτή τη νέα τους πραγματικότητα, γιατί δεν έχουν μόνο να προσαρμοστούν στη νέα χώρα που θα ζήσουν, στο νέο σπίτι, στη νέα γειτονιά. Έχουν και μία πολύ προσωπική ατομική προσπάθεια να κάνουν στο σχολείο, που εκεί δεν θα είναι ο μπαμπάς και η μαμά, είναι μόνα τους και πρέπει να το παλέψουν μόνα τους. Πώς τα βλέπεις? Είναι ζορισμένα, έχουν κουράγιο, είναι δυσκολεμένα? Καταρχάς, για να συμπληρώσω αυτό που λέγαμε πριν με τον ΑΕΜ, γενικά είναι το πρόγραμμά μας προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλοι περνάνε από ένα στρες, από μια δυσκολία, γιατί και οι άνθρωποι που έρχονται είναι δυσκολεμένοι. Ψυχοκοινωνική στήριξη, διερμηνείς, επόπτες, οδηγοί, όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο αυτού των ανθρώπων για να μπορέσουν και αυτοί να ξανασταθούν στα πόδια τους. Ένα από αυτά είναι το σχολείο. Αυτή είναι η ένταξή τους. Τα παιδιά, την πρώτη μέρα, όσο πιο μικρό είναι το παιδί, είναι τόσο πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο, εννοείται. Το θέμα μας είναι λίγο με τα μεγαλύτερα παιδιά. Εκεί πέρα υπάρχει μια δυσκολία, γιατί τα μεγαλύτερα παιδιά είναι όσο να είναι 15, 16, 14. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις παιδιών που δεν έχουν πάει και σχολείο. Ή έχουν πάει ελάχιστα χρόνια, πολύ ελάχιστα χρόνια, δηλαδή λόγω πολέμου.
πώς συσχελίζεται. Υπάρχει μία κύκλος. Και η γλώσσα, που είναι δύσκολη αυτά τα παιδιά να μάθουν. Ναι. Υπάρχει ο νόμος εδώ στην Ελλάδα από το Υπουργείο Παιδείας που λέει ότι καταρχάς τα παιδιά των προσφύγων μπορούν να πούνε στο σχολείο οποιαδήποτε στιγμή. Ναι. Επειδή συνεχίζουν και έρχονται και οπότε δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Συνήθως δεν γίνεται αυτό. Με πρόγραμμα, ούτε ο πόλεμος, ούτε η προσφυγιά. Ακριβώς. Και υπάρχει κιόλας και το. Υπάρχει και το θέμα ότι ένα παιδί που είναι 14 χρόνων δεν μπορεί σαφώς να πάει στο δημοτικό. Βέβαια. Δηλαδή. Θα πρέπει να συνεπάρχει με παιδιά της να συμμερίζει με τα παιδιά της ηλικίας του ακριβώς. Οπότε θα αναγκαστεί αυτό το παιδί να μπει στο γυμνάσιο, όπου εκεί τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολα, γιατί οποιονδήποτε και αν βάλουμε, βάλουμε ας πούμε σε ένα γυμνάσιο με 200 παιδιά και δεν γνωρίζει τη γλώσσα, είναι λίγο δύσκολο. Εδώ ένα Ελληνάκι με αλλάξει σχολείο. Ακριβώς. Πόσο ακριβώς. Μάλιστα είναι ένα παιδί που δεν μιλάει και τη γλώσσα. Ακριβώς. Οπότε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Εκπαιδευτικά πώς γίνεται αυτό, τι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία. Η ελληνική νομοθεσία έχει τις τάξεις υποδοχής. Οι τάξεις υποδοχής λειτουργούν εδώ, τουλάχιστον στην Κρήτη, εδώ και 1-1,5 χρόνο. Αυτές εκεί μέσα τα παιδιά μαθαίνουν ελληνικά σαν δεύτερη γλώσσα. Mm-hmm. Οπότε είναι διαπολιτισμική διδασκαλία εκεί μέσα. Τα παιδιά τις ώρες των θρησκευτικών ή κάποιων άλλων θεωρητικών μαθημάτων μπαίνουν στις τάξεις υποδοχής και μαθαίνουν τη γλώσσα. Και μετά στα υπόλοιπα μαθήματα μπαίνουν πάλι στην κανονική τους τάξη. Αυτό συμβαίνει. Βέβαια δεν υπάρχουν τάξεις υποδοχής. Στα υποχρεωτικά ας πούμε. Στα υποχρεωτικά. Εντάξει, και τα θεωρητικά κάποια από αυτά είναι υποχρεωτικά, αλλά εκείνες τις ώρες πηγαίνουν δηλαδή περισσότερο στις τάξεις υποδοχής. Στα μαθηματικά ας πούμε και στις θετικές επιστήμες ας το πούμε έτσι, πηγαίνουν πάλι στην κανονική τους τάξη. Να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί ο κόσμος κάνει πολλές σκέψεις. Αναφέρει και στα θρησκευτικά και πολλοί μπορεί να σκεφτούν και να πούν ναι, βέβαια. Δεν τους πειράζουμε γιατί ενδεχομένως να έχουν άλλο θρήσκευμα. Ακόμα και αυτό που είναι σεβαστό και στα πλαίσια της ελληνικής νομοθεσίας. Αλλά κακά τα ψέματα, όταν πρέπει να επιβιώσεις σε μια καινούρια χώρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθεις είναι η γλώσσα. Και κατά δεύτερον, θα έρθει και η ιστορία ενδεχομένως και η μελέτη περιβάλλοντος στην πορεία και η βιολογία στη συνέχεια. Άλλες είναι οι προτεραιότητες. Καταρχάς, για να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους, ένας μουσουλμάνος δεν σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να μπει σε μια τάξη θρησκευτικό. Βεβαίως, είναι επιλογή. Είναι επιλογή. Όπως και για τον Έλληνα, τον χριστιανό, τον Ορθόδοξο. Ακριβώς. Μπορεί να επιλέξει να παρακολουθήσει το μάθημα. Ακριβώς. Δηλαδή, έχω ρωτήσει πάρα πολλούς γονείς παιδιών, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι και λένε όχι, ας μπει το παιδί σας θρησκευτικά να μάθει και αυτό κάτι, να δει πώς λειτουργούν εδώ πέρα. Πώς σκέφτεται η χριστιανική θρησκεία, ποια είναι η φιλοσοφία της. Οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και τι έχει στη χάλη σε αυτά τα δύο χρόνια, παιδιά μεγάλα, που είναι ας πούμε στο γυμνάσιο, έχουν καταφέρει να κατακτήσουν τη γλώσσα και να μπουν. Τώρα και τα δύο χρόνια δεν ξέρω αν είναι ένα χρονικό διάστημα ασφαλές. Πώς τα πάνε. Υπάρχουν κάποια παιδιά που έχουν κατακτήσει τη γλώσσα. Εγώ πιστεύω ότι άμα ένας άνθρωπος θέλει, θα το μάθει. Άμα δεν θέλει, δεν το μαθαίνει. Ναι. Οπότε το ίδιο πράγμα είναι και με τα προσφυγάκια, το ίδιο πράγμα είναι και με τα ελληνάκια, το ίδιο πράγμα είναι με τα αγγλάκια. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Υπάρχουν κάποια παιδιά που έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποια άλλα παιδιά που δεν θέλουν να προχωρήσουν και δεν προχωράνε. Δεν έχει να κάνει με τη γλώσσα. Δεν έχει να κάνει με τη γλώσσα, όχι, γιατί όσο να είναι σιγά-σιγά το καλό για μένα, καλό. Εδώ στην Κρήτη είναι ότι υπάρχει μόνο βασική εκπαίδευση. Δηλαδή έρχεται ένας πρόσφυγας, ένα παιδί και μπαίνει κατευθείαν στο σχολείο. Είτε στην πρωτοβάθμια, ανάλογα με την ηλικία του. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί εντάσσεται μέσα σε μια κοινότητα και είναι μαζί με άλλα παιδιά. Οπότε κάνει φίλους, δημιουργεί σχέσεις και έτσι αρχίζει και να μαθαίνει τα ελληνικά. Πολύ πιο εύκολα. Με τους ενήλικες τι γίνεται. Με τους ενήλικες. Υπάρχει πρόβλεψη να μάθουν τη γλώσσα με κάποιο τρόπο ή είναι στη διακριτική ευχέρεια τη δική του. Υπάρχουν μερικοί ενήλικες που θέλουν να μάθουν τη γλώσσα και να έχουν και κάποια κατάρτιση πέρα από αυτό και έχουν γραφτεί και σε κάποια ΕΠΑΛ. Είχε βγει μια εγκύκλειος πέρσι. Άρα προβλέπεται. Που προβλέπεται, βέβαια. Είχε βγει μια εγκύκλειος πέρσι που επέτρεπε και στους ενήλικες, άνω των 18 δηλαδή, να πηγαίνουν να μπαίνουν στη βασική εκπαίδευση. Τώρα, όσον αφορά τους υπόλοιπους ενήλικες που δεν θέλουν να. Εντάξει, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που δεν θέλουν να πάνε πάλι στο Λύκειο, να γυρίσουν στο Λύκειο και να κάνουν να ξεκινήσουν όλη την ύλη και τα μαθήματα από την αρχή. Για αυτούς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχει μόνο εθελοντικά. Να.
Ναι, οι οποίοι εθελοντές ναι, προσπαθούν πάρα πολύ να τους μάθουν ελληνικά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ανταποκρίνουν, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν. Ψυχοκοινωνική στήριξη στους ενήλικες και στα παιδιά παρέχετε. Mm-hmm. Ναι, τα πάντα. Ναι, έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους. Ναι. Είναι ανοιχτή ως προς αυτό. Ναι, βέβαια. Δεν έχουν και πολλές επιλογές, να φανταστώ. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα επιλογών. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να καταλάβει σε τι κατάσταση βρίσκεται και μπορεί να ζητήσει βοήθεια. Αυτό. Να είμαι εσύ τη γλώσσα πώς την έμαθες. Εγώ τη γλώσσα πώς την έμαθα. Εγώ τη γλώσσα την έμαθα, έπρεπε να τη μάθω τη γλώσσα. Ήταν αλλιώς οι εποχές που ήρθα εγώ. Δεν υπήρχαν προγράμματα και εθελοντικά μαθήματα ελληνικών. Και ήταν για να βρω δουλειά, για να σταθώ στα πόδια μου, έπρεπε πρώτα να μάθω τη γλώσσα. Να. Πιο πολύ την έμαθα από τη τηλεόραση και από τη μουσική. Τι έβλεπες στην τηλεόραση? Θα σου πω, έβλεπα παιδικά. Γιατί, διότι αν βλέπω μια ταινία, δεν θα καταλάβω τόσο καθαρά από ότι θα καταλάβαινα από να βλέπω ένα παιδικό. Γιατί μιλούσαν αργά και... Μιλούσαν αργά, με λίγη παρακολούθηση στις κινήσεις, να τα συνδυάσεις και κάποια πράγματα άμα δεν τα έπιανα, ρωτούσα την επόμενη μέρα, τα γράφε και ρωτούσα... Μετά πώς το εξέλιξες? Τους φίλους μου. Το πώς εξελίχθηκε έτσι είναι μέσα στη δουλειά. Εγώ δούλευα... Δηλαδή, ακόμα και στο ρεπό μου ήμουνα μέσα στη δουλειά. Mm-hmm. Και μέσα στη δουλειά όλοι οι συναδελφοί μου ήταν Έλληνες. Οπότε, θέλω, δεν θέλω, έπρεπε να το μάθω. Πόσο μάλλον που ήθελα κι εγώ να μάθω. Και να είναι καλά και αυτά τα παιδιά που ήταν δίπλα μου. Δείξανε ενδιαφέρον σε αυτό. Δηλαδή, όταν με βλέπανε κάτι που δεν καταλαβαίνω, καθόντουσαν δίπλα μου να μου το εξηγήσουν. Με υπομονή. Με υπομονή. Ένιωσες ρατσισμό στην Ελλάδα? Σου είπαν ότι εσύ είσαι ξένος και ήρθες να μας πάρεις τη δουλειά και γιατί είσαι εδώ? Όχι. Όχι, πέρα από ένα φίλο μου που μου τα λέει απλάκα. Όχι, όχι. Δεν... Ο φίλος σου είναι Έλληνας? Ναι, είναι Έλληνας. Κάνουμε παρέα. Δουλεύουμε μαζί. Συνάδελφοι είμαστε. Μου τα λέει απλάκα. Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Και ακόμα αν έχω ακούσει από κάποιον, ας πούμε, συμπατριώτη να μου πει κάποια τέτοια κουβέντα, αντιδρούσα. Ναι. Γιατί νομίζω κατά ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται σε εμάς το πώς συμπεριφέρεται ο άλλος απέναντί μας. Είναι πολύ σκληρό αυτό που λες. Θα διαφωνήσω μαζί σου. Αν εγώ έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη και θεωρώ ότι η γη που πατώ ανήκει μόνο σε μένα, γιατί έτσι με διδάξανε, γιατί έτσι τόσο κόβει το μυαλό μου αυτά λέω και βλέπω ας πούμε έναν άνθρωπο που έχει έρθει από μια άλλη χώρα, μιλάει μια άλλη γλώσσα, πιστεύει σε έναν άλλο Θεό και τον αισθάνομαι σαν απειλή γιατί είναι διαφορετικός από μένα, δεν φταίει αυτός. Εγώ φταίω που είναι το μυαλό μου έτσι, συγκεκριμένο. Έτσι όπως το λες ακριβώς, ίσως να είναι έτσι όπως ναι, το λένε. Ναι, είναι εξήγηση. Απλά νομίζω ότι αν υπάρχει, ας πούμε, στα 100 άτομα ένα άτομο έτσι, δεν πρέπει να πούμε ότι Έλληνας είναι ρατσιστής ή αντιμετώπισε ρατσισμό στην Ελλάδα, διότι παντού υπάρχουν τέτοιοι. Είμαστε ενεκτικοί σαν κοινωνία, γιατί εμείς βγάλαμε και μια Χρυσή Αυγή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τα προηγούμενα χρόνια και αυτό ήταν ιδιαιτέρως ανησυχητικό. Βγήκανε, φύγανε από το κοινοβούλιο. Δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτοί που τους ψήφισαν έπαψαν να πιστεύουν αυτά τα περίεργα και τα δύσκολα που πιστεύουν. Αλλά εσύ, ας πούμε, Χάλετ, που δουλεύεις πάνω στο κομμάτι αυτό, τι βλέπεις? Είμαστε ανοιχτοί στα σχολεία που πάνε τα παιδιά, που έρχονται τα προσφυγόπουλα? Είναι ανοιχτοί οι σύλλογοι γονέων να τα αγκαλιάσουν και να τα δεχτούν? Γιατί έχουμε δει και περιστατικά με σχολεία που λένε, σε άλλες περιοχές βέβαια της Ελλάδας, δεν θυμάμαι περιστατικό στην Κρήτη, μπορεί να έχει υπάρξει, αλλά μου διαφεύγει, που έχουν πει ότι μην τολμήσετε και φέρετε εδώ τα προσφυγόπουλα, θα κάνουμε μεγάλη φασαρία. Πώς είμαστε τελικά? Είμαστε ανοιχτοί ή είμαστε κατά όνομα ανοιχτοί? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα υπάρχει ρατσισμός. Υπάρχουν και στερεότυπα, υπάρχει ρατσισμός. Στην Αθήνα, ας πούμε, υπάρχουν διάφορες αιστείες, υπάρχουν άνθρωποι που είναι στερεοτυπικοί, είναι ρατσιστές.
Εγώ ίδιος έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές ρατσισμό και στο σχολείο ναι. και μεγαλώνοντας. Και ακόμα έχω κάποιες έτσι, στερεοτυπικές. Έτσι, λόγω του χρώματος και λόγω του χρώματος και τα λοιπά. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, γιατί έχεις γεννηθεί φαίνεται. Στην Ελλάδα, mm-hmm. μιλάς άψογα ελληνικά, mm-hmm. εργάζεσαι σαν όλους εμάς. Mm-hmm. Δεν ήρθες ξαφνικά, ας πούμε, ουρανοκατέβατος, mm-hmm. που και αυτό μας ενοχλεί εμάς, mm-hmm. ήρθε μια στιγμή. Mm-hmm. Αλλά είσαι διαφορετικός, Χάλετ. Mm-hmm. Ακριβώς, ακριβώς. Και όσο διαφορετικός φαίνεσαι, τόσο περισσότερο σε αντιμετωπίζουν και λίγο πιο στερεοτυπικά. Αυτό που όμως που έχω παρατηρήσει εδώ πέρα στην Κρήτη είναι ότι οι άνθρωποι είναι λίγο πιο, θα το έλεγα, κατανοούν λίγο περισσότερο, καταλαβαίνουν λίγο περισσότερο. Είναι πιο ανοιχτοί, πιο ανοιχτοί, να δεχτούν στο δικό τους το γύρο. Ναι, πιο φιλόξενοι, κάτι, ναι, κάπως έτσι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και τα στερεότυπα, εννοείται, όταν ένας άνθρωπος δεν γνωρίζει κάτι, μπορεί να φτιάξει, μπορεί να φτιάξει μια δικιά του άποψη πολύ εύκολα. Άμα τον γνωρίσει, γιατί αυτό είναι το ωραίο, ότι εδώ μπορεί να τον γνωρίσει, αλλάζει. Αλλάζει. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και στο πρόγραμμά μας και ιδιοκτήτες σπιτιών, επειδή εμείς δουλεύουμε, νοικιάζουμε σπίτι σε πρόσφυγες. Ιδιοκτήτες δηλαδή νοικιάζουν το σπίτι σε πρόσφυγες, το νοικιάζουν σε εμάς και εμείς το δίνουμε στους πρόσφυγες, που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή να κρατήσουν τα παιδιά. Baby sitting, το πατροπαράδοσο, το ελληνικό, το τίμιο. Βεβαίως, να κρατήσουν τα παιδιά, για να επιτρέψουν, ας πούμε, τέλος πάντων, στους γονείς να πάνε στη λαϊκή. Τέτοια πράγματα, τα οποία είναι εκπληκτικά. Δεν γίνονται, δηλαδή, κάθε μέρα αυτά τα πράγματα και ούτε τα βλέπεις παντού. Ξέρεις την όμορφη. Μόνο εδώ, ναι, αλήθεια, έχεις τη διαφορά από την Αθήνα, ας πούμε, που έχεις ζήσει. Εγώ έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Ήμουν σε μια δουλειά όπου έπρεπε να μετακομίσω κάθε δύο μήνες σε μια περιοχή της Ελλάδας. Γι' αυτό το λόγο είπα μόνο στην Κρήτη. Γιατί έχω δει πώς είναι οι κοινωνίες έξω. Έχουν κάποια μέτρα ασφάλειας. Τώρα, ποιος είναι ο λόγος, δεν τι το γνωρίζω. Τι εννοείς μέτρα ασφάλειας? Έχουν μια απόσταση από πρόσφυγες, οι άλλοι. Ναι. Καλά, κοίταξε, εμείς βέβαια, εδώ πέρα στην Κρήτη είχαμε και την τύχη, η απορρόφηση και ο αριθμός των προσφύγων που έφτασε στο νησί, το τελευταίο κύμα το προσφυγικό της προηγούμενης τριετίας, να γίνει με μία καλή και μία σωστή ροή. Γιατί μπορώ και την ίδια στιγμή να σκεφτώ ότι, ναι, εγώ γιατί να έχω θέμα, μια χαρά απορροφήθηκαν οι άνθρωποι. Την ίδια στιγμή να σκεφτώ, ας πούμε, σε νησιά του Αιγαίου, π.χ. να πούμε στη Λέζο, που είναι πολύ έκριθμη η κατάσταση, όπου δεν υπάρχει μία σωστή δομή να τα βάλει όλα αυτά σε μία. Να προσφέρει και ανθρώπινες συνθήκες στους πρόσφυγες και να μην ζορίζει και την τόπια κοινωνία εκείνη τη στιγμή. Οπότε υπάρχει αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός, ο ένας να φάει τον άλλο να τελειώνουμε. Άρα εδώ οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές από όλες τις απόψεις στην Κρήτη, στο να είμαστε και ανοιχτοί στο ναι, να έρθουν οι άνθρωποι. Γιατί να μην έρθουν. Mm-hmm. Και που ήρθανε, καταλάβαμε διαφορά. Γιατί όταν ήταν να έρθουν, mm-hmm. είχε ξεσηκωθεί ένα μεγάλο κομμάτι του μεγάλο. Mm-hmm. Απλά είχε πολύ δυνατή φωνή αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Ναι, τότε ήμουν στην Αθήνα και διάβαζα έτσι λίγο τις εφημερίδες, το τι γινόταν εδώ πέρα κτλ. Εντάξει, στην Κρήτη αυτό που αποφάσισαν είναι να μην φτιάξουν camps καταρχάς. Ναι. Να μην γετοποιηθεί η κατάσταση να και να. Στη δομή των σπιτιών. Και να. Ναι, ακριβώς. Και να μην γετοποιηθεί η κατάσταση. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Γιατί να μαζευτεί, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας πληθυσμός α σε ένα χώρο και αυτός, ας πούμε, τέλος πάντων, πληθυσμός να είναι διαφορετικός από την κοινότητα. Ναι. Αυτό θα προκαλούσε κάποια, ας πούμε, τέλος πάντων, έτσι... Μεγάλα προβλήματα. Ναι, αυτό είναι το καλό με την Κρήτη, ότι δεν δέχτηκε camps και νομίζω ότι, κατά την άποψή μου, ναι, τα camps δεν ωφέλουν σε κάτι. Είναι τραγικές συνθήκες που υπάρχουν εκεί και καλά έκαναν κιόλας και η τοπική αυτοδιοίκηση και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται στο προσφυγικό πριν από εμάς, που είναι στα ανώτερα κλιμάκια τέλος πάντων, που αποφασίσαν να κάνουν αυτό το πρόγραμμα. Είναι πιο ανθρώπινο. Είναι πιο ανθρώπινο και για τους ανθρώπους αλλά και για την τοπική κοινότητα και την κοινωνία. Ναι. Καλά, θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολλές ώρες. Mm-hmm.
Ναι, πρέπει να κλείσουμε. Να θέλω να κλείσουμε, θέλω να σκεφτείς. Υπάρχει μια περίεργη λέξη που να είναι κοινή στη γλώσσα σου, τη δική σου, τα κουρδικά και τα κριτικά. Τα κουρδικά και τα κριτικά. Άσε που εσύ μοιάζεις με κριτικό και μιλάς και σαν κριτικό με το τσέπι σαν κούδα, να μην δεις. Να πούμε την αλήθεια. Πρέπει. Όταν ζεις σε μια κοινωνία, πρέπει να ζεις σαν αυτή την κοινωνία. Να μάθεις κριτικά έχεις μάθει να χορεύεις. Και τα δικά μου είναι δύσκολα λίγο να χορέψω, αλλά να έχουμε κοινά, έχουμε κοινούς χορούς. Ναι, το παρατήρησα. Το παρατήρησα στην εκδήλωση που είχε γίνει κάτω στο κέντρο. Ναι, έχουμε κάποια... Ρυθμό, βήματα, ναι, κοινά. Ναι, κάποιους χορούς έχουμε, είναι κοινά, είναι σαν τα κριτικά. Τώρα, λέξεις... Δεν μπορώ μια να θυμηθώ. Μια φράση κριτική που σου αρέσει πολύ, μια λέξη κριτική που σου αρέσει. Για όλα τα κριτικά μου αρέσουν. Ή μια μαντινάδα, έχεις μάθει μαντινάδες. Όχι, έχω προσπαθήσει αλλά δεν έχω καταφέρει. Θα σου μάθω εγώ δύο που ξέρω καλές μετά. Ωραία. Έχεις μάθει μαντινάδες. Εγώ, όχι, αλλά... Είσαι και δύο χρόνια μόνο λίγο, δικαιούσε. Αν και μ' αρέσουν μαντινάδες, όχι, δεν έχω μάθει. Θα σας μάθω εγώ τώρα που θα κλείσουμε την εκπομπή. Μην είσαι στην κριτική παράδοση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πολύ χάρηκα που ήρθατε και αφιερώσατε αυτό το λίγο χρόνο στην κουβέντα μας. Να είστε καλά κι εμείς. Και εγώ ξέρω ότι ο κάθε άνθρωπος από τύχη και μόνο από τύχη γεννιέται στο σημείο του πλανήτη που γεννιέται και έχει το χρώμα που έχει και μιλά τη γλώσσα που έχει. Είναι θέμα τύχης. Και όχι γιατί κάποιος τον επέλεξε και τον έκανε εκλεκτό να γεννηθεί εδώ ή εκεί. Και τα σύνορα τα έφτιαξε το ανθρώπινο μυαλό. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο μυαλό, είναι και καρδιά. Mm-hmm. Καλό βράδυ να έχουμε, θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Γεια σας.